Λοιπόν, ξαναείμαστε εδώ πέρα. Ελπίζω να ξεκουραστήκατε ή να πιάτε το ουζάκι σας. Να μην πιάτε πολύ, να μπορείτε να καταλάβετε τι θα μας πούν, γιατί θα συζητήσουμε κάτι που μας καίει. Δεν του δίνουμε ποτέ σημασία και νομίζω ότι χάνουμε πολλά. Πάντοτε κάνουμε διάφορα meetings με κλινικούς γιατρούς, συζητούμε τα περιστατικά και έχουμε μόνο ένα πόρισμα παθογονατομικό στο χέρι μας, το οποίο όμως καθορίζει τα πάντα για μας. Και αυτό το πρόβλημα είναι ότι πάμε απλώς στην ταξινόμηση, πάμε διαβάζουμε το συμπέρασμα και από εκεί κρίνουμε. Είναι επαρκές. Εμείς έχουμε την τύχη στο νοσοκομείο να έχουμε μία άμεση πρόσβαση στο παθογονατομικό και μία από τις ομιλήτριες, τη Ροδόλτη Κωτακίδου, η οποία έχει προσφερθεί και πάνε πολλοί συνάδελφοι, όπως ο κ. Καλυβιανάκης που σήμερα θα ζήσουν και έχουν γίνει, ας το πω έτσι, μικροί παθογονατόμοι, με την έννοια ότι πλέον μπορούν και διακρίνουν το τι γίνεται στα πλακάκια. Και αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη κλινική σημασία για να καταλάβουμε και να προσδιορίσουμε τη θεραπεία. Πριν όμως οι δυο τους μας παρουσιάσουν μια σειρά από κλινικά περιστατικά για να μας πούνε τι σημασία έχει η ανάγνωση σε αυτό το επίπεδο που ενδιαφέρει τον ουρολόγο και όχι βέβαια στην ειδικότητά τους, θα πρέπει να κάνουμε μια εισαγωγή και την εισαγωγή αυτή από πέρυσι τη γνωρίσατε. Είναι η Μαρία Παπαϊωάννου, η οποία είναι καθηγήτρια, επίκουρη καθηγήτρια βιοχημίας, ασχολείται με τη βασική έρευνα και μάλιστα συνεργαζόμαστε τώρα ήδη μία τριετία μαζί της σε πολλά project και ο κύριος Αποστολίδης και ο κύριος Δημητριάδης και όλη η κλινική. Και να την ευχαριστήσουμε γι' αυτό, όπως και η Ροδόλτη Κωτακίδου, 25 χρόνια που είναι στο πλευρό μας. 25 επειδή εγώ είμαι τόσα. Λοιπόν, και βέβαια δεν υπάρχει καλύτερος από αυτό να το κατευθύνει από τον Γιώργο Δημητριάδη, που είναι συνάδελφος και ο δεύτερος μαζί με εμένα πρωτοβάθμιος στην κλινική μας, που έχει την ευθύνη της ογκολογίας, καθότι είναι και το γνωστικό αντικείμενο της βαθμίδας του. Οπότε, όλοι το ξέρετε, θα παραδώσει και τάλι στον Γιώργο για να κατευθύνει τη συζήτηση. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθαμε. Ίσως θα έπρεπε ο κύριος Χατζηχρήστου του χρόνου να φροντίσει να ξαναγυρίσουμε στην Πορταριά, γιατί από ό,τι φαίνεται ότι η Αγριά είναι προκλητικά κοντά στο Βόλο, εξού και το αραιό ακροατήριο. Νομίζω έκανε την εισαγωγή, μην σας κουράσω άλλο. Απλά ήθελα να πω ότι η κυρία Παπαϊωάννου είναι στη βιοχημεία, αλλά δεν είναι βιοχημικός, είναι μοριακή βιολόγος. Με μοριακή βιολογία κυρίως ασχολείται, αν δεν κάνω λάθος, Μαρία. Έτσι. Λοιπόν, και έχει το προνόμιο, ας πούμε, με την πολλαπλή τριβή που είχε μαζί μας στα πλαίσια διάφορων συνεργασιών, να μπορεί πλέον να μας καταλαβαίνει και να μπορεί να κατεβάζει το πολύ ψηλό επίπεδό της σε σημείο ώστε να μπορούμε να συνεννοούμαστε και να μην κοιμόμαστε. Επομένως, ό,τι έχει να μας πει είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Όσον αφορά την κυρία Κωτακίδου, εγώ μπορώ να πω ότι προσωπικά το 1989 που άρχισα ειδικότητα, τη βρήκα στο νοσοκομείο. Σε πολύ μεγάλο βαθμό καθόρισε και διαμόρφωσε τον τρόπο που σκέφτομαι. Είναι μεγάλη τύχη για μας που την έχουμε κοντά μας. Είναι σημείο αναφοράς στη Βόρεια Ελλάδα, στην ουροπαθολογία, αναγνωρισμένη πολλαπλά. Και φαντάζομαι ότι αυτά που έχει να πει είναι, γιατί κυρίως της αρέσει πολύ να διδάσκει, γι' αυτό το λόγο και μας κράτησε πολύ κοντά της και γι' αυτό και μας αρέσει πάρα πολύ να συζητάμε μαζί της και είμαστε τακτικοί θαμώνες του παθολογοανατομικού εργαστηρίου. Θα παρακαλέσω την Μαρία την Παπαϊωάννου έτσι να ξεκινήσει με ας πούμε τη συνέχεια της περσινής ομιλίας που ήταν μια εισαγωγή στην γενική, στην μοριακή βιολογία για ουρολόγους, βάζοντάς μας λίγο όσο γίνεται πιο απλά, αν μπορεί να απλοποιηθεί αυτό και στο βαθμό που μπορεί να γίνει αυτό, στην μοριακή βιολογία του τι είναι καρκίνος. Καλησπέρα και από μένα. Να ευχαριστήσω τόσο τον κύριο Χατζηχρήστου όσο και τον κύριο Δημητριάδη για τα πολύ καλά λόγια. Φυσικά και για την πρόσκληση που βρίσκομαι εδώ πέρα για δεύτερη χρονιά μαζί σας. Και φυσικά και εσάς οι οποίοι αφήσατε το Βόλο και ήρθατε εδώ πέρα να κλειστείτε για να ακούσετε κάτι σχετικά
με την ογκολογία. Δεν είμαι παθανατόμος, οπότε εγώ δεν μπορώ να σας μιλήσω για παθανατομικό πόρισμα, οπότε πήρα το θάρρος και πείραξα λίγο τον τίτλο και τον έκανα κατανοώντας τους κακοήθεις όγκους. Έχω μια ερώτηση. Πόσο παλιά νόσος είναι ο καρκίνος? Πόσο το χρονολογείτε? Τελευταία 50 χρόνια? Βιολογικό είδος ανέκαθεν είχαμε. Εγώ, όχι. Στο μικρόφωνο οι ομιλητές. Σαν βιολογικό είδος ανέκαθεν το έχουμε. Είναι ένας από τους τρόπους έκφρασης κυταρικού σφάλματος. Κυταρικού σφάλματος, πάρα πολύ. Δηλαδή, πόσο παλιό. Δηλαδή, πόσο παλιό. Συνοδεύει την εξέλιξη αυτή τη κυταρική από την απλή αμοιβάδα στο σημερινό άνθρωπο. Πάρα πολλά χρόνια. Θα δούμε ότι δεν ίσχυε για την αμοιβάδα. Άρα έχω να πω κάτι καινούριο. Χαίρομαι. Μαρία, θα παρέμβω λίγο πρώιμα. Ναι. Απλά ήθελα να πω το εξής. Γνωρίζοντας ίσως λίγο και κλέβοντας από το τι θα πεις στη συνέχεια, ο καρκίνος ίσως δεν συζητιόταν τόσο πολύ παλιότερα, γιατί πρώτον δεν πέθαινε ο κόσμος από καρκίνο, γιατί πέθανε από λοιμώδη νοσήματα, φυματίωση, ελονοσία, πολέμους και ούτω καθεξής. Δεν συζητούσαμε για τον καρκίνο, μιλούσαμε για την κακιά ασθένεια. Θυμάμαι τη γιαγιά μου και τον παππού μου που λέγανε «Έχει την κακιά ασθένεια». Και σιγανά. Και δεύτερο, ίσως επειδή είναι και σε κάποιο βαθμό νόσημα φθοράς. Και βέβαια το 15ο αιώνα λίγοι φτάνανε τα 50. Έτσι, για να φτάσουν στην ηλικία που άρχιζε η φθορά. Εγώ θα σας δείξω ότι υπήρχαν δείγματα καρκίνου και μάλιστα του προστάτη πολύ πιο παλιά. Λοιπόν, δεν έχω να δηλώσω κάποια σύγκρουση συμφερόντων. Καρκίνος ίσως όλοι γνωρίζετε ότι είναι μια λέξη, ένας χαρακτηρισμός ο οποίος προέρχεται από την εποχή του Ιπποκράτη, ο οποίος προσπάθησε να περιγράψει τον καρκίνο, καθώς η αγκίωση του καρκίνου αγκάλιαζε τον ιστό του μαστού. Η ορολογία όγκος προέρχεται από τον Γαλινό, ο οποίος τον εισήγαγε προκειμένου να προσδιορίσει το φορτίο, το βάρος που τραβάει ο οργανισμός, καθώς φέρει αυτό τον όγκο. Ογκολογία είναι η επιστήμη η οποία μελετάει τον όγκο. Αυτό όμως που ίσως δεν ξέρετε περισσότεροι είναι ότι ο καρκίνος και πόσο μάλλον η θεραπεία του καρκίνου μπορεί να αλλάξει το ρούν της ιστορίας. Πώς? Ήταν η βασίλισσα Ατώσα, η γυναίκα του Δαρίου, έπασχε από καρκίνο του μαστού. Ο Δικομήδης, ο γιατρός που τη θεράπευσε, έπεισε την Ατώσα, ευελπιστώντας ότι θα έχει κάποια καλύτερη αξία, κάποια καλύτερα αξιώματα στην Ελλάδα. Έπεισε την Ατώσα, που η Ατώσα με τη σειρά της, μέσα από μια κρεβατομουρμούρα, όπως την περιγράφει ο Ηρόβουτος, τον έπεισε να κάνει την εκστρατεία στην Ελλάδα. Η θεραπεία του καρκίνου, λοιπόν, της Ατώσας, οδήγησε στην εκστρατεία του Δαρίου στην Ελλάδα. Υπάρχουν ευρήματα, μάλλον υπάρχουν περιγραφές ήδη από το 3000 π.Χ. Ο πάπυρος χάθηκε, όμως υπάρχει ένα αντίγραφο του 1500 π.Χ. στον οποίο περιγράφεται ο καρκίνος. Άρα η περιγραφή του καρκίνου ήταν ακόμη πιο παλιά. Επίσης, έχουμε οστεοσάρκωμα, το οποίο έχει βρεθεί σε διάφορες μούμιες. Άρα είναι πολύ πιο παλιό από το 1500 π.Χ. Τώρα, αν επισκεφτείτε το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας στο Βερολίνο, υπάρχει ένα απολίθωμα το οποίο προέρχεται 240 εκατομμύρια χρόνια πριν και εδώ πέρα θα παρατηρήσετε ότι υπάρχει μία αλλίωση από καρκίνο σε μία πρόδρομη μορφή χελώνας, κάτι μεταξύ δεινοσαύρου και χελώνας. Άρα είναι μία ασθένεια η οποία εμφανίζεται πάρα πολύ παλιά. Εσείς όμως ουρολόγοι, τι σας νοιάζουν οι δεινόσαυροι? Εσείς ενδιαφέρεστε για τα ουρολογικά. Οι ουρολογικές παθήσεις, όπως είναι η κίστη, όπως είναι τα νεφρά, είναι δύσκολο να ανιχνευθούν πολλά χρόνια μετά, γιατί είναι μαλακίστοι, οι οποίοι καταστρέφονται.
Είναι εύκολο να βρούμε όμως αλλοιώσεις τις οποίες προκαλεί ο καρκίνος σε ασθένειες όπως είναι ο καρκίνος του προστάτη, δεδομένου ότι αφήνουν τα ίχνη τους πάνω στα οστά. Έτσι, έχουμε μούμιες από την εποχή του Πτολεμαίου, οι οποίες βλέπουμε ότι έχουν οστεοβλαστικές αλλοιώσεις, οι οποίες με μεγάλη πιθανότητα προέρχονται από καρκίνο του προστάτη. Ο καρκίνος του προστάτη όμως είναι ακόμη πιο παλιός. Υπάρχει σκελετός 2.700 χρόνων πριν, πολύ πιο παλιά δηλαδή από τα 1.500 που αναφέρθηκε πριν, από ένα νεαρό, για την εποχή όχι τόσο νεαρό, 40-50 πρέπει να ήταν, ο οποίος έχει αλλοιώσεις που... Ορίστε, κάτι είπατε τώρα. Υπάρχουν αλλοιώσεις που στα οστά που δείχνουν ότι πρέπει να είχε μεταστατικό καρκίνο του προστάτη. Και το πιο εντυπωσιακό για μένα ήταν ότι με σύγχρονες τεχνικές, 1D και 2D, δεν σας ενδιαφέρει, είναι αυτά καθαρά μοριακά, τα κάνουμε σε μεταπτυχιακό επίπεδο, πάντως βρέθηκε PSA, το μόριο δείχτης για τον καρκίνο του προστάτη. Άρα είναι μια πάρα πολύ παλιά νόσος και ακόμη και ουρολογική καρκίνη επίσης. Τώρα, για να γυρίσουμε πίσω στη συζήτηση που είχαμε πριν, ποιοι οργανισμοί αναπτύσσουν καρκίνο. Αν πάρουμε το φυλογενητικό δέντρο, τα βακτήρια, το μόνο που κάνουν απλά διαιρούνται, πολλαπλασιάζονται, οπότε όποια μετάλλαξη και αν υπάρχει, υπάρχει στο επόμενο κύτταρο, χωρίς όμως να εμφανίζεται καρκίνος. Αφορά μόνο το κύτταρο. Παραμένσιουμ, όπως και η αμοιβάδα, είναι μονοκύτταροι οργανισμοί. Μάλιστα, με τον κύριο Χατζηχρήστου, χθες κάναμε και πλάκα, είπαμε ότι το παραμένσιμ κάνει και ένα είδος σεξ, γιατί ανταλλάσσει γενετικό υλικό με κάποιο άλλο παραμένσιμ, αλλά απλά διαιρείται με μια απλή διχοτόμηση, απλά διπλασιάζεται. Άρα είναι ένα κύτταρο, οπότε ό,τι και αν του συμβεί, συμβαίνει στον ίδιο του τον εαυτό και στον απόγονό του. Το ίδιο και το διδίδιουμ, ένας επίσης μονοκύτταρος οργανισμός, μπορούν αυτά τα δύο να τρώγονται μεταξύ τους, αλλά δεν αυτοκαταστρέφονται μέσα από τον καρκίνο. Ζαχαρομύκητας στην πύρα ή στη μαγιά του ψωμιού, επίσης απλά διαιρείται. Πότε όμως εμφανίζεται ο καρκίνος εξελιχθικά? Στην ίδρα. Όχι τη Λενέα ίδρα του Ηρακλή, αλλά στην ίδρα, σε αυτό το μικρό υδρόβιο ζώο, το οποίο αναπτύσσει μέσα στο γλυκό νερό και είναι ένας πολυκύτταρος οργανισμός και ξαφνικά εμφανίζει καρκίνο. Επίσης, ανώτεροι οργανισμοί όπως είναι το μανιτάρι, αναπτύσσει καρκίνο, αλλά και φυτά όπως εδώ πέρα ο κάκτος, επίσης αναπτύσσει καρκίνο. Δεν είμαστε δηλαδή μόνο εμείς, δεν είναι μόνο τα θηλαστικά τα οποία αναπτύσσουν καρκίνο, αλλά είναι οι πολυκύτταροι οργανισμοί. Και γιατί οι πολυκύτταροι οργανισμοί? Ουσιαστικά ένας πολυκύτταρος οργανισμός έχει κάνει μια συμφωνία, έχει κάνει μια συνεργασία, έχει κάνει ένα σύμφωνο συμβίωσης με διαφορετικούς τύπους κυττάρων σε διάφορους ιστούς. Άρα εδώ πέρα πρέπει οι διάφοροι ιστοί και το κάθε κύτταρο ξεχωριστά μόνο του να αναστέλει τον πολλαπλασιασμό του, αν δεν έχει τον κατάλληλο χώρο. Δεν μπορώ εγώ να έρθω με το ζόρι και να καθίσω εκεί πέρα ανάμεσα στους 4 κυρίους αν δεν υπάρχει χώρος. Δεν μπορώ να διπλασιαστώ. Θα πρέπει να μείνω εκεί. Επίσης, αν καταλάβω ότι κάτι γίνεται λάθος σε μένα, έχω μια πάρα πολύ σοβαρή βλάβη, θα πρέπει να οδηγηθώ στον ελεγχόμενο κυταρικό θάνατο. Θα πρέπει να πεθάνω. Αφού είμαι λοτοματικός, δεν προσφέρω κάτι. Άρα πεθαίνω, δεν διαιρούμε. Θάνατος δεν σημαίνει οπωσδήποτε θάνατος πέθανα. Θάνατος σημαίνει ότι δεν διαιρούμε. Δεν δίνω την κακιά πληροφορία στην επόμενη γενιά. Για έναν ραδιοβιολόγο, θάνατος είναι ότι δεν πολλαπλασιάζουμε πια. Εξοκυτάριος χώρος, ένα κύτταρο πρέπει να περιβάλλεται από το δικό του κήπο, είναι το κύτταρο, ο εξοκυτάριος χώρος, ο χώρος που το περιβάλλει και πρέπει να σεβαστώ και τον κήπο του διπλανού και πρέπει να μείνω στο δικό μου οικόπεδο. Καταμερισμός εργασίας, το κάθε κύτταρο και ο κάθε ιστός έχει τη δικιά του εργασία. Και σωστή κατανομή των πόρων. Δεν μπορώ εγώ να καταναλώσω περισσότερο από ό,τι καταναλώνει ο διπλανός ιστός. Άρα, ο καρκίνος όταν αναπτύσσεται, τι συμβαίνει?
καταστρέφεται όλη αυτή η ισορροπία που μόλις τώρα περιγράψαμε. Έχουμε μη ελεγχόμενο κυταρικό θάνατο. Ένα κύτταρο συνεχίζει και πολλαπλασιάζεται, ενώ θα έπρεπε κανονικά είτε να αυτοκτονήσει είτε να μην πολλαπλασιαστεί, αν διαπιστώσει ότι έχει κάποια βλάβη. Έχουμε έναν ανεξέλεκτο πολλαπλασιασμό. Δεν πάει να μην έχω χώρο. Εγώ θα επεκτείνω το δικό μου το σπίτι. Είναι σαν να μπαίνω στο χωράφι του διπλανού. Και μπαίνω στο χωράφι του διπλανού, καταστρέφοντας επίσης και το μικροπεριβάλλον το δικό μου και μπαίνω στον διπλανό χώρο, εκεί που δεν θα έπρεπε να βρίσκομαι, εκεί που δεν θα έπρεπε να είμαι. Και φυσικά έχω μια απορριθμισμένη διαφοροποίηση και φυσικά μονοπολώ επίσης και τους πόρους με τον λάθος τρόπο. Άρα είναι πολλά πράγματα που συμβαίνουν μαζί. Πού οφείλεται τώρα αυτή η συμπεριφορά? Τι οδηγεί τα κύτταρα να γίνουν τόσο εγωιστικά και να ξεχάσουν ότι πρέπει να συνεργαστούν? Γιατί ουσιαστικά ο καρκίνος στο τέλος είναι αυτοκαταστροφή. Καταστρέφω τον ίδιο τον οργανισμό μέσα στον οποίο ζω. Τι συμβαίνει? Όλα ξεκινούν από τις μεταλλάξεις που συμβαίνουν πάνω στο DNA. Δεν θα σας πω επιγεννητικούς παράγοντες, γιατί θα σας το κάνω πολύ βάρη. Μένουμε απλά στις μεταλλάξεις. Οι περισσότερες μεταλλάξεις συμβαίνουν κατά την αντιγραφή. Έχετε δοκιμάσει ποτέ να πάρετε μία σελίδα, να τη φωτοτυπήσετε μία φορά και μετά αυτή τη φωτοτυπία, τη φωτοτυπία, όχι την αυθεντική σελίδα, να την ξαναφωτοτυπήσετε και από τη δεύτερη φωτοτυπία να πάτε στην τρίτη, στην τέταρτη, στην εκατοστή και να δείτε τι θα έχει απομείνει μετά? Η εικόνα αλλοιώνεται. Όσες πιο πολλές φωτοτυπίες κάνω από την αρχική φωτοτυπία, η φωτοτυπία της φωτοτυπίας, ο φωτοτυπία, τόσο αλλοιώνεται η πληροφορία που έχω πάνω. Δοκιμάστε το αν έχετε το χρόνο και το χαρτί κάποια στιγμή. Θα μου πείτε, OK. Αντιγράφω, κάνω λάθη. Και εσείς να πάρετε να γράψετε, να αντιγράψετε ένα κείμενο. Πόσο μάλλον σας έλεγα να το κάνετε με το χέρι και όχι με τον υπολογιστή copy-paste. Τότε θα βλέπατε πόσα λάθη κάνετε. Έχω τη δυνατότητα σαν κύτταρο να επιδιορθώνω. Όμως καμιά φορά μου ξεφεύγουν και κάποια λάθη. Δεν μπορώ να τα διορθώσω όλα. Επίσης, δέχομαι εξωγενείς παράγοντες, όπως είναι η ακτινοβολία, όπως είναι οι τοξίνες, ή και προϊόντα του ίδιου του μεταβολισμού, όπως είναι οι ελεύθερες ρίζες, τα οποία οδηγούν στην αλλίωση του DNA και σε μεταλλάξεις. Όλες αυτές είναι χαρακτηριστικό ότι συμβαίνουν μέχρι και 1 εκατομμύριο ζημιές, 1 εκατομμύριο βλάβες στο DNA ανά κύτταρο, ανά τη μέρα. Άρα είναι μια πάρα πολύ μεγάλη συχνότητα, τα οποία είτε μπορούν να διορθωθούν, υπάρχει δυνατότητα επιδιόρθωσης, ή απλά να σιωπάσουν, δηλαδή να συμβούν οι μεταλλάξεις αυτές σε ένα τέτοιο σημείο, στο οποίο δεν πρόκειται ποτέ να φανούν, απλά θα είναι εκεί πέρα, γιατί δεν επηρεάζουν την έκφραση κάποιες πρωτεΐνης. Οπότε σε αυτή την περίπτωση πάλι δεν μας ενοχλούν οι μεταλλάξεις. Ένας προβληματισμός. Ένας μικρός οργανισμός, όπως είναι το τσιάουα. Πόσες κυταρικές διαιρέσεις θέλει για να φτάσει σε αυτό το μέγεθος? Ενώ ένας γερμανικός μολοσσός, πόσες κυταρικές διαιρέσεις θέλει για να φτάσει σε αυτό το μέγεθος? Ποιο από τα δύο ζώα θα χρειαστεί να πολλαπλασιαστεί πιο συχνά για να φτάσει σε αυτό το μέγεθος? Λογικά, ο μολοσσός. Περισσότερες κυταρικές διαιρέσεις για να μπορέσει να φτάσει σε αυτό το μέγεθος. Είναι αποδεδειγμένο ότι οι μολουσσοί έχουν 67% περισσότερες πιθανότητες να αποκτήσουν καρκίνο σε σχέση με τα μικρά τσιάουα. Άρα, η εμφάνιση του καρκίνου σχετίζεται με τον κυταρικό πολλαπλασιασμό και έχει σχέση με το μέγεθος του οργανισμού. Στον άνθρωπο. Σύνδρομο Λαρών, μικρόσωμοι άνθρωποι δεν αναπτύσσονται. Ακρομεγαλία. Σε ποιους πιστεύετε ότι θα εμφανιστεί πιο συχνά ο καρκίνος του? Κανείς? Σας έχασα? Σας έχασα! Έλα. Στην ακρομεγαλία. Πάρα πολύ ωραία. Ένα επίσης χαρακτηριστικό της ακρομεγαλίας, το οποίο δεν τα έχει το σύνδρομο Λαρών, ο IGF. Ο αυξητικός παράγοντας. IGF. Τα άτομα με το Λαρών σύνδρομο δεν έχουν IGF, ενώ τα άτομα με ακρομεγαλία έχουν έναν υπερδραστήριο IGF. Άρα είναι μία πρωτεΐνη η οποία μπορεί και ελέγχει το μέγεθος,
αλλά έχει, αυξάνει και την πιθανότητα εμφάνισης του καρκίνου. Εδώ φυσικά υπάρχει το παράδοξο του πέτος, όπου οι ελέφαντες έχουν δύο χαρακτηριστικά. Ζουν και πολλά χρόνια, ζουν πάνω από 100 χρόνια, αλλά έχουν και έναν πάρα πολύ μεγάλο όγκο που πρέπει να διατηρήσουν. Παρ' όλα αυτά, οι ελέφαντες δεν εμφανίζουν καρκίνο με πάρα πολύ μεγάλη συχνότητα. Γιατί έχουν πάρα πολλά αντίγραφα από τη μαγική πρωτεΐνη επί 53. Ενώ εμείς έχουμε ένα αλληλόμορφο που είναι ενεργό, οι ελέφαντες έχουν πάνω από 20 επί 53 ενεργά. Άρα εδώ πέρα το επί 53 φαίνεται να έχει ένα προστατευτικό ρόλο στην εμφάνιση του καρκίνου. Άρα υπάρχουν πρωτεΐνες κλειδιά, τα οποία είτε θα προστατεύσουν, είτε θα προωθήσουν την ανάπτυξη του καρκίνου. Και τώρα φυσικά γεννιέται η ερώτηση πότε ξεκινάει και πότε εμφανίζεται ο καρκίνος. Ο καρκίνος δεν είναι μία ασθένεια η οποία εμφανίζεται ξαφνικά, μπαμ και κάτω. Είναι μία ασθένεια η οποία βόσκει, υποβόσκει μέσα μας και αναπτύσσεται σιγά σιγά. Όλοι μας αυτή τη στιγμή έχουμε πάρα πολλές μεταλλάξεις, οι οποίες είναι κάπου εκεί, κύτταρα με κάποια μετάλλαξη και απλά σωπαίνουν, απλά βρίσκονται εκεί, δεν μας ενοχλούν. Τα προβλήματα αρχίζουν όταν δημιουργηθεί και μια δεύτερη μετάλλαξη. Οπότε εδώ πέρα, κατά την υπερπλασία, όπως συμβαίνει στην υπερπλασία του προστάτη, η δεύτερη μετάλλαξη σου δίνει τη δυνατότητα να αρχίσεις και να αναπτύσσεις ακόμη πιο γρήγορα σε σχέση με τα φυσιολογικά κύτταρα. Και μια ακόμη μετάλλαξη θα σε οδηγήσει σε μια δυσπλασία. Και τα πράγματα γίνονται ακόμη πιο πολύπλοκα και πια ξεφεύγεις και δεν αναπτύσσεις σε έναν επιθυλιακό ιστό, αρχίζεις και δημιουργείς εξωγκώματα, όπως τον καρκίνο της κύσης, όπως τον καρκίνο του προστάτη. Και τα πράγματα ξεφεύγουν ακόμη περισσότερο όταν ο καρκίνος γίνεται μεταστατικός, οπότε εδώ πέρα οι μεταλλάξεις επιπλέον που σχηματίζονται οδηγούν στο να δίνεται η δυνατότητα να δημιουργηθούν καινούργια αγγεία και να βγουν τα καρκινικά κύτταρα μέσα στην κυκλοφορία του αίματος και να μετικήσουν σε κάποιον άλλον ιστό, να απικήσουν έναν άλλον ιστό. Τώρα, ποια είναι η σχέση του καρκίνου με την ηλικία? Ο καρκίνος κατά πλειονότητα εμφανίζεται σε μεγάλα άτομα. Το 87% των ασθενών είναι πάνω από 50 έτη. Άρα, είναι μία διαδικασία η οποία αποτελείται από πολλά βήματα. Αν ήταν μόνο ένα βήμα, αν ήταν μόνο μία μετάλλαξη υπεύθυνη, τότε θα είχαμε σε όλες τις ηλικίες ανεξάρτητα την ίδια συχνότητα του καρκίνου. Και επίσης, μία διαδικασία που αποτελείται από πολλά βήματα και αν είχαμε μόνο μία, τότε θα είχαμε τις ίδιες μεταλλάξεις, τα ίδια κρούσματα καρκίνου. Επίσης, μην ξεχνάμε ότι καθώς γερνάμε, οι επιδιορθωτικοί μηχανισμοί του κυττάρου στο να διορθώσουν κάποια ζημιά δεν είναι τόσο καλές. Επίσης, τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας δεν έχουν ένα τόσο καλό νοσοποιητικό σύστημα, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να αναγνωρίζει ενδεχομένως τα καρκινικά κύτταρα. Τώρα, εσάς σας ενδιαφέρει για τον ασθενή σας, πότε μπορείτε να ανιχνεύσετε τον καρκίνο? Πρέπει να τον δείτε, να τον ανιχνεύσετε, με τη βοήθεια ενδεχομένως ενός παθοανατόμου, να τον χαρακτηρίσετε κιόλας. Όμως πότε μπορούμε να τον δούμε? Ακριβώς αυτό είναι το πρόβλημα του καρκίνου. Όταν πια αρχίζει και γίνεται ορατός και μπορώ να τον δω με ακτίνες Χ, μέσα από μια ακτινογραφία για παράδειγμα, ήδη έχει φτάσει σε ένα πάρα πολύ μεγάλο αριθμό, είναι στα 100 εκατομμύρια. Πρέπει να φτάσει το 1 δις για να μπορώ να τον ψηλαφίσω, για να μπορέσω να τον πιάσω. Ήδη δηλαδή έχουν προηγηθεί πάνω από 30 κυταρικές διαιρέσεις του αρχικού καρκινικού κυττάρου. Έχει ξεφύγει το πράγμα, έχει ξεπεραστεί, έχουν γίνει πάρα πολλά παιχνίδια εκεί μέσα. Άρα δεν μπορώ να τον ανιχνεύσω γρήγορα, δεν μπορώ να βρω το λάθος πάρα πολύ νωρίς. Έγινε μία μελέτη, διαρκεί πάνω από 10 χρόνια, δημοσιεύθηκε πρόσφατα στο Nature πριν από 2 εβδομάδες περίπου,
Πάνω από 1,000 ερευνητές, 37 χώρες. Το consortium ονομάζεται Pan Cancer Analysis. Πάνω από 38 διαφορετικοί τύποι όγκων μελετήθηκαν. Και καταλήξανε πού? Ότι χρειάζεται περίπου γύρω στις 4-5 βασικές μεταλλάξεις. Αυτά δηλαδή που είναι γνωστά και βρίσκονται στη βιβλιογραφία και στα συγγράμματα και τα λέμε χρόνια τώρα στους φοιτητές, έρχεται η ομάδα με τους 1,000 επιστήμονες μετά από μελέτη δεκαετίας και καταλήγει στο ίδιο πράγμα. 4-5 βασικές μεταλλάξεις. Επίσης, για εσάς τους ουρολόγους, ίσως να έχει ενδιαφέρον ότι για τον καρκίνο των νεφρών και της ουροδόχου κύστης, το 1/5 των μεταλλάξεων συμβαίνει 20 χρόνια πριν εκδηλωθεί η νόσος. Ενδεχομένως, δηλαδή, αυτή τη στιγμή, εγώ να φέρω κάποιες μεταλλάξεις μέσα μου και μετά από 10-15 χρόνια να χρειαστεί να πάω, να έρθω σε εσάς για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τον καρκίνο της ουροδόχου κύστης. Επίσης, βρέθηκε ότι υπάρχει μια συσχέτιση ανάμεσα στους άλλους καρκίνους για τον καρκίνο του νεφρού και του προστάτη μαζί με τους ιούς. Αυτό που λέγεται, ο γενικός κανόνας είναι και το γεγονός με το οποίο θα πρέπει να συμβιβαστούμε και απλά δεν θέλει να συμβαστούν, η γιαγιά μου και ο παππούς μου δεν θέλουν με κανέναν τρόπο να συμβαστούν, είναι ότι υπάρχουν 50% πιθανότητα να εμφανιστεί ο καρκίνος. Στα 100 άτομα που είμαστε εδώ, οι 50 κάποια στιγμή στη ζωή μας θα αναπτύξουμε καρκίνο. Από αυτούς τους 50, ναι, παιδιά, δυστυχώς, όταν συμβιβαστούμε με αυτή την εικόνα και μπορούμε να μιλήσουμε ανοιχτά για την ασθένεια, τότε θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε και πολύ καλύτερα. Από αυτούς τους 50, λοιπόν, οι 25, οι μισοί δηλαδή, θα πάρουν τη θεραπεία και θα θεραπευτούν. Άρα, ουσιαστικά, τα θύματα από τον καρκίνο, πόσα είναι, μόνο το 25%. Μόνο. Καρδιοαγγειακά, εγκεφαλικά, Αλτσχάιμερ. Και πότε, σε άτομα που έχουν μεγαλύτερη ηλικία γενικότερα, έτσι. Αυτό είναι κάτι που λέγαμε και λέμε ακόμη στο αμφιθέατρο. Το εκπληκτικό είναι ότι ήρθανε ίσως πριν από μερικές εβδομάδες σε ένα άρθρο του Nature και πάνω κάτω ίσως λέει το ίδιο πράγμα. Τι λέει το άρθρο αυτό? Ότι υπάρχει μία πρωτεΐνη, η MR1, που είναι σχετική με τα MHH κύτταρα, τα οποία προστατεύουν από τον καρκίνο. Ουσιαστικά το ίδιο, ενδεχομένως δηλαδή η διαφορά στο 50% του πληθυσμού που δεν θα αναπτύξει καρκίνο, ίσως κρύβεται κάπου εδώ. Και μάλιστα μερικές εβδομάδες αργότερα έγινε και μία αναφορά στο Nature Immunology Reviews. Και ουσιαστικά τι λέει αυτή η μελέτη, με απλά λόγια, δεν θέλω να σας τα κάνω πολύπλοκα, θα σας τα κάνω όσο γίνεται πιο απλά. Ένα καρκινικό κύτταρο αναγνωρίζεται από ένα TAF κύτταρο με μια συγκεκριμένη μαγική πρωτεΐνη και αναγνωρίζεται και έτσι μπορεί το TAF κύτταρο να καταστρέψει το καρκινικό κύτταρο. Άρα τα άτομα που έχουν αυτή την πρωτεΐνη ίσως να έχουν και ένα πλεονέκτημα και να μην αναπτύξουν ποτέ καρκίνο. Άρα, ένας στους 4 που θα πεθάνει, μάλλον το 50% που θα νοσήσει, θα πρέπει πρώτα να μπορέσουμε να το ανιχνεύσουμε, να ανιχνεύσουμε την νόσο, και σε δεύτερη φάση να μπορέσουμε και να τη θεραπεύσουμε σωστά, έτσι ώστε, στο τέλος, όλοι θα πεθάνουμε. Κανείς δεν θα μείνει για πάντα σε αυτή τη ζήτηση. Το θέμα είναι να ζήσουμε όσο γίνεται πιο πολύ με αυτή την νόσο. Αυτός είναι ο στόχος για τον ασθενή, να του προσφέρεις μια καλή ποιότητα ζωής και να ζήσει. Εδώ θέλει προσοχή. Καμιά φορά ξεφεύγουμε τις διάγνωσης και κάνουμε το over-diagnosis, δηλαδή ξεφεύγουμε και προσφέρουμε πολλά περισσότερα στη διάγνωση και καμιά φορά βρίσκουμε και λάθος ότι ο ασθενής πάσχει από καρκίνο και ίσως θα ήταν καλύτερα να μην τον αγγίξουμε και να τον πειράξουμε και απλά να τον αφήσουμε. Και υπάρχουν πολλές αναφορές και για τον καρκίνο του προστάτη και για τον καρκίνο του μαστού ότι θέλει ιδιαίτερη προσοχή στο over-diagnosis, στην υπερδιάγνωση.
Και εδώ πέρα είναι ίσως που χρειάζεται η βοήθεια του παθοανατόμου να κάνει μια πολύ καλή διάγνωση για να βοηθήσει στο να αντιμετωπιστεί η ασθένεια καλύτερα. Και τώρα εντάξει, τον βρήκατε τον καρκίνο. Δεν μπορείτε να βγείτε με ένα μπαζούκα και να τον καθαρίσετε. Μακάρι να ήταν τόσο απλά τα πράγματα. Σύμφωνα με τα όσα άκουσαμε από τους ειδικευόμενους, σαν ειδικευόμενος, κάθεσαι από πίσω από τον μεγάλο χειρουργό, τον προμηθεύεις με τα κατάλληλα εργαλεία, υποθέτω δεν θα είναι πραγματικά. Χρησιμοποιείτε πιο ευέλικτα όργανα, ίσως και λαπαροσκοπικά, αλλά θα δώσετε τα όργανα στον κύριο χειρουργό για να κάνει κάποια αφαίρεση. Μένει εκεί το θέμα? Όχι. Ίσως θα χρειαστεί να δώσετε και μια επιπλέον θεραπεία. Το θέμα είναι ποια θεραπεία θα ακολουθήσετε. Θα ακολουθήσετε μια μονοθεραπεία η οποία θα έχει τη μέγιστη ανοιχτή δράση, δηλαδή θα δώσετε μια χημοθεραπεία που θα ισοπεδώσει τον ασθενή σας. Φυσικά πάμε στην εργασία με έναν ογκολόγο. Ένας καρκινικός πληθυσμός δεν αποτελείται από ένα κύτταρο μόνο. Υπάρχουν διαφορετικά κύτταρα. Και μπορεί στη θεραπεία που θα κάνετε να σκοτώσετε τα περισσότερα κύτταρα, αλλά κάποια από αυτά θα παραμείνουν ζωντανά. Ας πούμε στον καρκίνο του προστάτη, σε αυτήν εδώ την κατάσταση, δώσατε τη θεραπεία σας. Το PSA μπορεί να έχει πέσει, okay, να έχει μειωθεί, αλλά ο όγκος παραμένει. Και όχι μόνο παραμένει, επειδή η θεραπεία σας δίνεται συνέχεια, δεν αναπτύσσονται μεν τα μοβ κύτταρα, αναπτύσσονται όμως τα κίτρινα, με αποτέλεσμα η νόσος να εμφανιστεί και να μεγαλώσει ακόμη περισσότερο και να γίνει πιο επιθετική. Θα μπορούσατε και εδώ πέρα, γιατί, τι συμβαίνει. Νομίζω μια καλή παρομοίωση είναι αν το συνδυάσουμε και αν το παρομοιώσουμε με τα βακτήρια και τα αντιβιωτικά. Γνωρίζετε την κλινική πράξη ότι όταν χρησιμοποιείτε πάρα πολλά αντιβιωτικά, τα βακτήρια αποκτούν μια ανθεκτικότητα λόγω των κυταρικών διαιρέσεων. Και ξέρουμε από τον Δαρβίνο τι, ότι δεν επιβιώνει ο πιο έξυπνος, ούτε ο πιο δυνατός. Επιβιώνει αυτός ο οποίος έχει την καλύτερη προσαρμοστική ικανότητα. Αυτός που προσαρμόζεται στο νέο περιβάλλον πολύ καλύτερα. Έτσι ακριβώς, αυτό ακριβώς συμβαίνει στα κύτταρα τα οποία έχουν αυτή την ανθεκτικότητα. Επιβιώνουν τα κύτταρα που έχουν ανθεκτικότητα απέναντι σε αυτή τη θεραπεία. Άρα τι μπορείτε να ακολουθήσετε, είναι ένα άλλο σχήμα, να χορηγείτε τη θεραπεία μόνο τότε όταν είναι απαραίτητο, λίγο-λίγο, με αποτέλεσμα να καθυστερήσετε την ανθεκτικότητα που θα εμφανιστεί. Και ενδεχομένως τότε να εμφανιστεί και μια δεύτερη ανθεκτικότητα και μια τρίτη μετάλλαξη και τότε θα πρέπει να χορηγήσετε κάποια άλλη θεραπεία, ένα δεύτερο σχήμα, ίσως και ένα τρίτο σχήμα. Ο στόχος στη θεραπεία του καρκίνου, στη φαρμακευτική αγωγή, δεν είναι να ξεφορτωθεί στα καρκινικά κύτταρα. Απλά ο στόχος είναι να διασφαλίσεις τη μεγαλύτερη επιβίωση για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα με καλύτερη ποιότητα ζωής. Άρα χρειάζεται έγκαιρη διάγνωση, αλλά και απόφαση για τη σωστή θεραπεία μόνο τότε όποτε αυτό είναι αναγκαίο και όσο είναι αναγκαίο. Και ελπίζω εδώ να σας έλυσα κάποιες απορίες σχετικά με τη δημιουργία του καρκίνου, να έβαλα κι εγώ ένα μικρό λιθαράκι στο Uroschool, στο σχολείο της ουρολογίας και θα ήθελα, αν υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις, να τις απαντήσω ή δάλλως να δώσω το λόγο στην κυρία Κοτακή. Αν κατάλαβα καλά, το συμπέρασμα, Μαρία, είναι ότι όλοι μας μια μέρα θα πεθάνετε. Έτσι. Αυτό είναι γνωστό εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δεν σας το λέω εγώ τώρα, συγγνώμη δηλαδή. Απλά αυτό που σας είπα είναι ότι οι πιθανότητες να αναπτύξουμε καρκίνο είναι 50-50. Λοιπόν, εγώ έχω μια απορία. Πριν από πάνω από 20 χρόνια, από ένα σύντομο πέρασμά μου 3 ετών από αντικαρκινικό νοσοκομείο, υπήρχε η διάχυτη έτσι, εντύπωση από το σύνολο των γιατρών που ασχολούνταν με τον καρκίνο εκεί πέρα ότι όλοι μας, το 100% κάποια στιγμή μέσα στο σώμα μας, αναπτύσσουμε καρκινικά κύτταρα.
Και το παιχνίδι είναι η ισορροπία ανάμεσα στην καρκινογένεση και στην άμνοσοεπιτήρηση. Mm-hmm. Άρα, επομένως, από ό,τι βλέπω, δεν έχει αλλάξει αυτό. Όχι. Όχι. Και... δεν έχει αλλάξει. Δηλαδή, για ποιο λόγο δεν ξέρουμε, ίσως είναι και άνοσοεπιτήρηση. Η μεγάλη έτσι, άνθηση που έχουν τώρα τελευταία και οι ελπίδες που δώσαν οι άνοσοθεραπείες, ίσως τελικά επιβεβαιώνουν κάτι τέτοιο. Ναι, υπάρχουν πολλές ελπίδες. Απλά υπάρχουν πάρα πολλοί καρκίνοι, οι οποίοι στο τέλος παρόλες τις θεραπείες περνάνε από τον αιματοκεφαλικό φραγμό τα καρκινικά κύτταρα. Η θεραπεία δεν φτάνει εκεί πέρα, γι' αυτό και πολλοί καρκίνοι στο τέλος καταλήγουν με μεταστάσεις στον εγκέφαλο. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλά σχήματα, φαίνεται ότι λειτουργούν, super wow νέα σχήματα, αλλά σταματάει ότι δεν μπορεί να ακολουθήσει λοιπόν, με το κεφαλικό φραγμό. Επομένως, να φύγουμε λίγο από το υποκυταρικό επίπεδο, να πάμε στο κυταρικό επίπεδο, έτσι.